Στρατόπεδα συγκέντρωσης για φοροφυγάδες ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μία από αυτές τις λύσεις είναι τα στρατόπεδα, γιατί όντως αναζητούμε στρατόπεδο εντός της Αττικής. Η παραδοχή του Υφυπουργού Κώστα Καραγκούνη από το Βήμα της Βουλής ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μέτρο στόχο έχει το διαχωρισμό των κρατουμένων για οικονομικούς λόγους από τους ποινικούς, με τους οποίους αναγκαστικά συμβιώνουν σήμερα εξαιτίας των ασφυκτικών συνθήκων που επικρατούν στα σοφρονιστικά καταστήματα. Ο αριθμός των κρατουμένων αυξήθηκε κατά τελευταία δεκαετία κατά 50%. Θέλετε λοιπόν να διαχωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, ναι ή όχι? Θέλετε να τους έχουμε μαζί με εγκληματίες, με κρατουμένους που έχουν βαριά ποινικά στην πλάτη τους, ναι ή όχι? Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Με τα νέα μέτρα και με την πολιτική που εφαρμόζει το Υπουργείο ως προς τα οικονομικά μέτρα, θέλει να γεμίσει τις φυλακές με όλη την Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Είναι μια πραγματικότητα που έχει παγιωθεί στις ελληνικές φυλακές εδώ και δεκαετίες, παρά το γεγονός ότι μπορεί να αλλάξει με έναν απλό διαχωρισμό των σοφρονιστικών καταστημάτων, έτσι ώστε άλλα να δέχονται κατά περίπτωση μόνο ποινικούς, είτε αντίστοιχα μόνο κρατουμένους για οικονομικούς λόγους. Σπέβδουν να ξεκαθαρίσουν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που κάνουν λόγο για εκβιασμό της κοινωνίας, με στόχο την ίσπραξη των οφειλών. Τα στρατόπεδα και το άνοιγμά τους δεν βοηθούν στην αποσυμφόρηση, αλλά βοηθούν στην απειλή που ασκείται από την πολιτική σκηνή του τόπου μας προς το να εξοικονομήσει κάποια έσοδα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να στραφούμε προς αυτή τη λογική, γιατί θα πρέπει να βάλουμε μέσα όλη την κοινωνία. Η εικόνα που επικρατεί στις φυλακές της χώρας είναι εκρηκτική. Όχι απλά δεν αναμένεται αποσυμφόρηση, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις του ίδιου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι έγκλειστοι μέχρι το τέλος του έτους θα ξεπεράσουν τις 14.000. Σε αυτό θα συμβάλλουν και οι προφυλακίσεις όσων χρωστούν στο δημόσιο, καθώς το μπαράζ συλλήψεων για τέτοιου είδους οφειλές εξακολουθεί να βρίσκεται σε ημερήσια διάταξη και στην Κρήτη. Είναι μια τραγική κατάσταση, είναι 9.000 περίπου οι θέσεις και αυτή τη στιγμή οδεύουμε στο τέλος του χρόνου να έχουμε περίπου 14.000 φυλακισμένους, άρα το σοφρονιστικό σύστημα όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα δεν μπορεί να το αντέξει και δεν είναι μόνο ποσοτικό, είναι και ποιοτικό. Για 9.000 θέσεις που έχουμε για τους κρατούμενους, φιλοξενούμε 13.000 αυτή τη στιγμή και ήδη όλα τα καταστήματα ασφικτιούν και ο προσανατολισμός τους προς το άνοιγμα στρατοπέδων νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί. Αυτό που θα εξυπηρετούσε κατά την άποψή μας είναι να στήσουν από την αρχή το σοφρονιστικό σύστημα και να μην θυσιάζουν τα πάντα για οικονομικούς λόγους. Το παράδειγμα στη φυλακή της Νέας Αλικάρνασσου είναι χαρακτηριστικό. Οι Σοβίτες που αποτελούν την πλειοψηφία των κρατουμένων βρίσκονται στα ίδια κελιά με πολίτες που κατέληξαν στη φυλακή ακόμη και για οφειλές λίγων χιλιάδων ευρώ. Η πλειοψηφία των κρατουμένων στην Αλικάρνασσο είναι ποινική. Δεν πάβει όμως να έχουμε υπόδικους, ακόμη και κρατούμενους οι οποίοι έχουν οικονομικά, στο πούμε, ζητήματα και βρίσκονται μέσα. Να τονίσω σε αυτό ότι διαχωρισμός στην Αλικάρνασσο δεν μπορεί να γίνει. Είμαστε μονοπτέρυγη φυλακή, που σημαίνει ότι όποιος έρχεται είναι μαζί με όλους.